Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Νικόλα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε ακροατές και ακροάτριες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό προέκυψε αυθόρμητα, ναι. Επειδή δεν έβλεπα καμία κίνηση να γίνεται μέσα στην πόλη. Και έτσι αποφάσισες να οργανώσεις αυτό, κάτι. Και έγραψα αυτό για να προσπαθήσω να οργανωθεί κάτι. Το είδε η Ξένια, η Μπαλή, και ναι, από κοινού πια, ναι, εκείνη δημιούργησε την εκδήλωση και την κοινοποιήσαμε σε φίλους και γνωστούς στο Facebook. Οπότε αυτό άρχισε να τρέχει. Και σήμερα θα είναι 2 η ώρα. 2 η ώρα είναι το... Από τις 1.30 μέχρι τις 3 θα κρατήσει από αυτό. Από τις 1.30 μέχρι τις 3. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω λίγο, Νικόλα, επειδή στην πορεία προέκυψε και η εκδήλωση των διαμαρτυρίας των φορέων συλλογικότητων, ναι, κτλ. Γι' αυτό ακριβώς βγάλαμε μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την έχει δει ο κόσμος, ναι, η οποία λέει ότι για να θέλουμε να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις και προτιμήσαμε να πάμε σε μια σοπηρή διαμαρτυρία αυθόρμητων πολιτών, ναι, όσοι δηλαδή θέλουν να είναι εκεί πέρα, ναι, είναι μια διαμαρτυρία που δεν έχει σχέση με φορείς όπως η απογευματινή, ναι, ναι, συγκέντρωση τέλος, uh-huh, πάντων, δεν θα έχει ψηφίσματα, δεν θα έχει πανό, συνθήματα. Άρα δικιά σας, Νικόλα, θα είναι μόνο συγκέντρωση και η καθιστική σιωπηρή διαμαρτυρία. Δεν θα έχει, σας είπα, δεν θα έχει ομιλίες, ψηφίσματα, πανό, συνθήματα, δεν εκφράζει καμία παράταξη, κανένα πολιτικό κόμμα. Θέλουμε να είμαστε... Γιατί το λες αυτό, Νικόλα, πιστεύεις ότι θα προσπαθήσουν κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία? Όχι, δεν λέω αυτό, όχι, ακριβώς αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια αυθόρμητη δημιουργία αυτής της διαμαρτυρίας που είχε αρχίσει να τρέχει από πολύ νωρίτερα πριν, ναι, τα, ναι, 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 να κοινώσουν οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν θέλουμε και να παρεξηγηθεί αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο είπατε ότι εμείς θα την κάνουμε μόνοι μας, ναι, γιατί είναι ο διαφορετικός ο τρόπος που θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, ναι, και δεν θέλουμε να είμαστε κάτω από άλλες ίσως σημαίες ή κόμματα ή οτιδήποτε. Και αυτό, αλλά και επίσης η επιλογή αυτή έγινε γιατί εκείνη την ώρα ασχολούν και τα σχολεία. Οπότε θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές, γιατί οι μαθητές και οι φοιτητές είναι αυτοί που θα χρειαστεί να είναι μπροστά και να είμαστε δίπλα τους. Οι φοιτητές πάντως αποφάσισαν να πάνε και οι ίδιοι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ενώ αρχικά, ωραία, και οι φοιτητές, ναι, είχαν πει να είναι, ναι, 12 η ώρα το μεσημέρι στην αντιπεριφέρεια. Αρχικά υπήρχαν 3 διαμαρτυρίες για σήμερα, Νικόλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν πειράζει, ας είναι όλοι οι άνθρωποι... Νικόλα, τι είναι αυτό που σας, τι είναι αυτό που πραγματικά σας έκαψε περισσότερο σε αυτή την ιστορία, την οποία βιώνει όλη η Ελλάδα με έναν τραγικό τρόπο? Αυτό είναι το αποκορύφωμα, γιατί συμβαίνουν πολλά χρόνια, τα οποία τα ανεχόμαστε και φτάνουμε σε θανάτους, σε δολοφονίες στην ουσία, είναι εγκλήματα αυτά. Για τα οποία ζητούμε δικαιοσύνη, ζητούμε να σέβεται η πολιτεία και η κάθε κυβέρνηση την κάθε μας ζωή, του καθενός τη ζωή. Να είμαστε αξιοπρεπείς. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το να είναι μια αξιοκρατία και να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους και για όλα. Πιστεύεις ότι μέσα σου, Νικόλα, ότι στο τέλος αυτής της ιστορίας αυτό που λέτε δικαίωση και που λέμε όλη δικαίωση θα έρθει? Πιστεύεις ότι... Από εμάς εξαρτάται, γιατί αυτό αν σταματήσει εδώ, σίγουρα δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Αν συνεχίσουμε και τους δείξουμε ότι είμαστε παρόντες πάντα για να τους ελέγχουμε, τότε νομίζω πως πάντα θα υπάρχει ο φόβος και θα υπάρχει καλύτερος και έλεγχος, mm-hmm, και θα υπάρχουν και πιο με σύνεση αποφάσεις, ας πούμε. Θα λογαριάζουν τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν θα είναι... εντελώς ανεξέλεγκτη. Νίκο, πιστεύεις σήμερα στην συμμετοχή του κόσμου? Πιστεύεις ότι και στη δικιά σας διαμαρτυρία στις 2, αλλά και το απόγευμα στις 7 θα έχει κόσμο σήμερα, πιστεύεις?
Ελπίζω να έρθουν οι άνθρωποι να πάνε και στην συγκέντρωση την Σιωπηρή τη μεσημεριανή και στην απογευματινή. Δεν έχει διαφορά. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως θέλει. Ελπίζω όμως να είναι εκεί. Αυτό οι που... άνθρωποι τους αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Αυτό που θέλεις λοιπόν είναι ο κόσμος να βγει από το σπίτι, να είναι εκεί, είτε με την δική σας έτσι, γιατί το επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχουν ομιλίες στη συγκέντρωση του Νίκου του Μερτζανίδη. Δεν θα υπάρχουν ομιλίες, δεν θα υπάρχουν ψηφίσματα. Θα μαζευτούν μόνο οι άνθρωποι εκεί και δεν θα μιλάνε. Θα είναι μια σιωπηλή διαμαρτυρία. Ακριβώς. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και το απόγευμα η άλλη διαμαρτυρία. Θα μιλήσουμε και με τους άλλους διοργανωτές σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα, που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε και στο μεσημεράκι, τα λέμε και με τους υπόλοιπους το βραδάκι. Θα είναι οι άνθρωποι μας εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.